Είχα πληροφορίες εδώ και πολλά χρόνια ότι το πιο ισχυρό νήμα στον κόσμο είναι αυτό που φτιάχνεται από τον ιστό της αράχνης. Αποφάσισα λοιπόν να αρχίσω να μαζεύω αυτό το νήμα, να φτιάξω ένα μεγάλο κουβάρι και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω το νήμα αυτό για να φτιάξω κάτι σαν κουκούλι. Ένα κουκούλι σαν διαστημόπλαιο. Και με αυτό θα μπορούσα να ταξιδεύω με ασφάλεια. Σε περιοχές όπου η τριβή είναι τεράστια και γι' αυτό επικίνδυνη. Δεν θα με ένοιαζε καθόλου ούτε το κρύο, ούτε η ζέστη, ούτε οι εποχές του χρόνου, ούτε η ώρα της ημέρας ή της νύχτας, σε αυτό το πανίσχυρο κουκούλι. Γι' αυτό ό,τι μαζεύω κάθε μέρα ή όποτε αποφασίζω να το κάνω, γιατί είναι πάντοτε θέμα χρόνου, είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Μπορώ και να το χαρίσω ή μπορώ απλά να το καταστρέψω ή μπορώ με αυτό να φτιάξω εξαιρετικά ανθεκτικές χρώματο, νήματο, κατασκευές σαν τεράστια αόρατα όμως και ντύματα. Δεν νομίζω ότι θα κάνω τίποτα από όλα αυτά, γιατί δεν είμαι αράχνη. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι και αυτό μέρος του βασικού θέματός μου, που είναι ο χρόνος. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω για να κάνω οτιδήποτε. Συζητιέται επίσης ευρύτατα το πόσο χρόνο έχει ο καθένας για να κάνει οτιδήποτε και επίσης τι γίνεται όταν χρειάζεται κανείς βοήθεια. Γι' αυτό μάλλον θα συγκεντρωθώ στις ιαματικές ικανότητες της αράχνης, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει ιαματικές ικανότητες. Λέω στον εαυτό μου, δεν σλίδα τα νήματα της αράχνης. Κοίτα ξανά τον κάκτο, πάρε το ξυλάκι και άρχισε να το στρέφεις αργά-αργά γύρω από τον εαυτό του, μέσα και γύρω από τα περίεργα σχήματα που φτιάχνει η αράχνη. Ακούραστη, γεννάει και φτιάχνει σχήματα. Δεν τελειώνει ποτέ. Και να μην ξεχνάω ότι είναι θέμα χρόνου όλο αυτό.